Και ο Δήμος για τη Ρωμιοσύνη, για το γένος μας, για τον κόσμο ολόκληρο. Εμείς από εδώ την πόλη του Αγίου Ανδρέου, την Αποστολική Πόλη και Μητρόπολη των Πατρών και στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέου, όλοι μας, κλήρος και λαός, διαμαρτυρόμεθα, προσπαθούμε να μεταφέρουμε το μήνυμα που πρέπει και να το ακούσουν οι σκυλοί της γης, γιατί σήμερα συντελείται ένα ανοσιούργημα. Πραγματοποιείται μια μεγάλη αδικία. Μετατρέπεται ο ναός της Αγίας Σοφιάς, η μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, το παγκόσμιο μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και πάλι σε τζαμί. Είμαστε λοιπόν όλοι εδώ και όπως βλέπετε επικρατεί ενθουσιασμός, πατριωτικός παλμός, όπως πρέπει στις καρδίες όλων των Ελλήνων και πρωτοστατούν τα νιάτα μας. Σας ευχαριστώ όλους για την εδώ παρουσία σας. Το μήνυμά μας είναι μήνυμα ενότητος προς τον ελληνικό λαό. Όλοι μας σήμερα διατρανώνουμε την πίστη μας στο Θεό, την αγάπη μας στην πατρίδα και την απόφασή μας να αγωνιστούμε, ακόμα και αν χρειαστεί να δώσουμε το αίμα μας για τα απαράγραπτα δίκαια του γένους μας, της πατρίδος μας, της γης και της θάλασσάς μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Οι καμπάνες χτυπούν πένθυμα. Οι καμπάνες χτυπούν πένθυμα όλη την ημέρα στην Πάτρα για να δηλώσουμε, όπως είπα προηγουμένως, ότι αυτή η μέρα είναι η μέρα πένθους και οδύνης, όχι μόνο για τη Ρωμιοσύνη, αλλά και για ολόκληρον τον κόσμο. Το γεγονός ότι ο Ερντογάν μιλάει σήμερα στην Τουρκία και λέει η Αγία Σοφιά. Τι σημαίνει αυτό για εσάς? Χρησιμοποιεί τον όρο Αγία Σοφιά. Η Αγία Σοφιά δεν αλλάζει με τίποτα. Η Αγία Σοφιά θα τους κυνηγάει και στον ύπνο τους και στον ξύπνο τους. Η κλειστή πύλη θα είναι ο εφιάλτης τους, γιατί κάποτε θα ανοίξει. Και ο μαρμαρωμένος βασιλιάς θα είναι πάντοτε στα όνειρά τους, γιατί κάποια στιγμή θα ξυπνήσει. Βρισκόμαστε και εμείς εδώ σαν εκπρόσωποι συλλόγων να δηλώσουμε την αντίθεσή μας στην μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Πραγματικά είναι μια πένθυμη ημέρα για το χριστιανισμό, για την Ελλάδα ολόκληρη. Βέβαια αυτό πιστεύουμε ότι μπορεί να αποτελέσει κάτι καλύτερο για μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερα πράγματα. Σαν πολιτισμό, σαν παράδοση θα υποστηρίξουμε, ευελπιστούμε ότι αυτό που λένε πάλι με χρόνια με καιρούς πάλι δικιά μας θα είναι. Λοιπόν, είμαστε εδώ σήμερα να δώσουμε ένα δυναμικό παρόν, ένα βροντερό παρόν όλοι στο κάλεσμα του Μητροπολίτου μας, προκειμένου να δώσουμε ένα μήνυμα έναντι σε αυτή την προκλητική και προσβλητική και για τους Πανέλληνες, για τους Ορθοδόξους απόφαση του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν το να μετατρέψει την Αγία Σοφία, αυτό το μνημείο αιώνων, σε τζαμί. Εκπροσωπώ τον χορευτικό λαογραφικό όμιλο Μεσάντιδα στο Φίλερι και είμαστε εδώ πιστοί στο κάλεσμα του Μητροπολίτη μας να δώσουμε και εμείς με τη σειρά μας, να έχουμε παρουσία και εμείς ως ένα βροντερό παρόν τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλο τον κόσμο για το ανοσιούργημα που δημιουργείται, που κάνει αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Ερντογάν. Είμαστε το Λύκειο Ελληνίδων, το παράρτημα της Πάτρας. Ήρθαμε να δώσουμε ηχηρό παρόν, να στηρίξουμε την πρωτοβουλία του Δεσπότη Πατρών. Σε όλη την Ελλάδα το Λύκειο Ελληνίδων δίνει αυτή την ώρα παρόν και το νέο αίμα, τα νέα παιδιά είναι αυτά που ήθελαν πάρα πολύ να στηρίξουν τη σημερινή.